Τούτο εδώ, γεμάτο ιστορία, που άνοιξε το δρόμο μας προς την ελευθερία. Ναι. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια, να ζήσετε πάντα άξιος. Και εγώ βεβαίως, εις ανταπόδοσιν ελαφράν και ελαχίστην, σας δίδω μία σύντομη, πολύ σύντομη σκιαγραφία του γέροντά μου. Εκείνου που με κάλεσε στην ιεροσύνη, εκείνου που με ενέπνευσε και εκείνου που με εξακολουθεί να με εμπνέει και από τον τάφο. Όχι μόνο ο πατέρας μου με τον τραγικό αλλά και ηρωικό θάνατό του, αλλά και ο γέροντάς μου, ο οποίος πέθανε νεότατος, 49 ετών, και άφησε άλλη στο μνήμη σε όλους. Λοιπόν, ένα σύντομο λογίδριο, το οποίο είναι το τι, ποιος ήταν ο γέροντάς μου, αυτό σας δίνω σήμερα, δεν σας φορτώνω με τίποτε άλλο, και ένα εικονισματάκι μικρό εις ευλογία εκ μέρους της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, την οποία ετοιμήσατε με το προσκύνημά σας σημερινό και μας κάματε να νιώθουμε πολύ πιο δυνατή και πολύ πιο υποχρεωμένη. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη τόσο έντονη από το να θυμάσαι πόσα χρωστάς. Αυτό έλεγε ο μέγας φιλόσοφος Κάντιος. Από το φίλιν, από το φίλιν αντλείς τη δύναμη να πράξεις. Αυτά λοιπόν, ωραία. Δεν θα σας πω άλλα πράγματα. Να ζήσετε εγώ. Σεβασμιότατε, με την ευκαιρία της αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου, η Προεδρική Φρουρά τέθηκε από φέτος επίσημα υπό τη σκέπη του Αγίου Γεωργίου Εξιωαννίνων του Φουστανελά και θα εορτάζεται ως προστάτης της Προεδρικής Φρουράς κάθε χρόνο στις 17 του Γενάρη. Και με αφορμή αυτό το γεγονός θα ήθελα να σας δώσω ένα βιβλίο του νεομάρτυρα του Αγίου Γεωργίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ να ζήσετε και να είστε πάντοτε αντάξει των προσδοκιών και των αναμνήσεων Ιωαννίνων. Βέβαια, ο Άρης Γεώργιος Ιωαννίνων. Είναι ο Φουστανελάς αυτός και γι' αυτό έγινε φέτος επίσημη τελετή για την Προεδρική Φρουρά για την ανάδειξη ως προστάτου. Ωραία, ναι. Πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Παρουσία του Αρχιεπισκόπου και του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Βέβαια. Πολύ ωραία. Να δώσετε... Ελάτε, παιδιά, προσέξτε. Προχωρήστε λίγο, σας παρακαλώ. Να ζήσετε.